Συνάδελφοι, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου έδωσε απαντήσεις και μας απάντησε ότι οι μαθητές μας μετά από 12 μήνες κλεισμένοι στο σπίτι θα συνεχίσουν και αυτό το Σεπτέμβρη να μην έχουν δάσκαλο, να μην έχουν καθηγητή, να μην έχουν όλες τις ειδικότητες στο σχολείο. Και αυτή τη χρονιά, την επόμενη, πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα θα ξεκινά το Δεκέμβρη. Τμήματα 27άρια, μαθητές στην παράλληλη που δεν θα έχουν δάσκαλο, προσφυγόπουλα χωρίς ΖΕΠ. Μας έδωσε και μια άλλη απάντηση, ότι θα συνεχίσουμε εμείς οι 52.000 και άλλοι συνάδελφοι που πάνω από 10 χρόνια με μια βαλίτσα στο χέρι γυρνάμε όλη την Ελλάδα. Δυσκολευόμαστε να κάνουμε οικογένεια, δυσκολευόμαστε να σχεδιάσουμε στο σχολείο μας πώς θα στηρίξουμε τα παιδιά μας όταν κάθε χρόνο αλλάζουμε 200 μαθητές και μέχρι να τους μάθουμε έχουμε αλλάξει σχολείο, νομό, περιοχή. Αυτές ήταν οι απαντήσεις και απάντησε ότι δεν προτίθεται να καλύψει τα κενά με μόνιμο προσωπικό όταν το 5250 δεν φτάνει ούτε τις συνταξιδοτήσεις και μετά την αναστολή των παραιτήσεων. Απάντησε δηλαδή ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε ένα σχολείο διαλυμένο, ένα σχολείο που τα παιδιά δεν θα μπορούν να μορφώνονται όπως οι ανάγκες του 2021 απαιτούν. Απάντησε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε ελαστικά εργαζόμενοι, θα συνεχίσουμε να γυρνάμε από νομό σε νομό, θα συνεχίσουμε να είμαστε delivery γνώσεων. Εμείς του απαντάμε όχι, δεν θα συνεχίσουμε. Είμαστε εδώ από τα σωματεία μας όλοι. Είναι πραγματικά πρόβλημα ότι οι ομοσπονδίες δεν πήραν απόφαση. Εγώ ως μέλος του Δουσίου της ΟΛΜΕ το έβαλα στην ΟΛΜΕ και δεν πήρα απόφαση και πρέπει να το ζυγίσουμε αυτό το πράγμα, αλλά θα δώσουμε τη μάχη μας για τις ανάγκες που έχουμε ως εργαζόμενοι, αλλά και για τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας. Και όπως μέσα στην τάξη, τώρα που ανοίξαν τα σχολεία, αναγκαστικά πέσαμε από πάνω από τα παιδιά, προκειμένου όλα να έχουν πρόσβαση, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους καταγωγή, ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία ή από πού κατάγονται. Ακόμα και σε ευθές μες στα σχολεία κάναμε τους νοσηλευτές, προκειμένου να πούν τα παιδιά να παρακολουθούν στο μάθημά τους. Με το ίδιο πάθος που επιτελούμε τον όλο μας ως παιδαγωγή, με το ίδιο πάθος θα αντιπολέψουμε την πολιτική τους που σμπρώχνει αυτά τα παιδιά στο περιθώριο. Θα τους νικήσουμε μέχρι το τέλος.